κατατόπισε στο δυσκολία. Λοιπόν, είμαστε πρόβλημα, υπάρχει χώρος. Δεν είχαμε προβλέψει ότι ήσασταν τόσο πολύ και δεν υπάρχουν και καρέκλες από ό,τι βλέπω. Ζητάμε συγγνώμη συνεπώς σε αυτούς που κάθονται στα σκαμπό. Σήμερα υποδεχόμαστε τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον Μιχάλη τον Μητσό, τον Νίκο τον Παλαστσίνη, η Μαρία Ρουσάκη, τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, εσάς δεν ξέρω ποιοι είσαστε που συμμετείχατε σε αυτό το μεταφραστικό έργο, το Αμπανίκο. Θα δώσω το λόγο στη Μαρία Τιρουσάκη που θα μας παρουσιάσει και το μεταφραστικό έργο. Και το μεταφραστικό έργο, καθώς επίσης και τη δουλειά που έγινε, υποθέτω. Να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, με τις οποίες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία εδώ και αρκετά χρόνια. Και ελπίζω να απολαύσουμε όλοι το αποτέλεσμα στο οποίο ο ηγέτης ήταν ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ομολογώ ότι ούτε εγώ περίμενα τόσο μεγάλη προσέλευση. Μεταφραστική ομάδα. Χάρη στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, που περισσότεροι γνωρίζετε, μαζευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη μετάφραση. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά όλοι με πολύ μεγάλο πάθος. Πιάσαμε αυτά τα κείμενα. Ομολογώ ότι ήταν μια μαγική περίοδος και για μένα και για τους υπόλοιπους που το κάναμε. Είμαι πολύ συγκινημένη και εγώ και όλοι εδώ νομίζω οι μεταφραστές που βγήκε τελικά σε βιβλίο. Χάρη στο Ισεκόρη Μιχάλη Σιδέρη, χάρη στον Πανίκο και χάρη κυρίως στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο που έκανε όλη τη δουλειά. Θα του δώσω το λόγο να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο το εγχείρημα και μετά θα σας διαβάσουμε και δύο-τρία από τα μικρό διηγήματά μας. Ναι, καλησπέρα. Είχα την αίσθηση την ώρα που ερχόμουν εδώ ότι είχα κάποια πράγματα να πω για αυτό το βιβλίο. Τώρα δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το βιβλίο. Το μόνο που θα πω είναι ότι μην εμπιστευτείτε καθόλου τη γνώμη αυτών που θα μιλήσουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουν διαβάσει το βιβλίο και οι παρουσιαστές βιβλίων που έχουν διαβάσει το βιβλίο είναι δεν λέει. Και δεύτερον, γιατί όλοι τους, οι τρεις τους μαζί, αρθρίζουν 50 χρόνια φιλίας για μένα. Ναι. Ο καθένας βέβαια διαφορετικά. Έχω 25 χρόνια φιλίας με τον Μιχάλη, 15 με τον Νίκο, 10 με τη Μαρία. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι φίλοι, έχουν διαβάσει το βιβλίο. Καλύτερα να το αγοράσετε και να έχετε δική σας άποψη για το. 20 έχουμε, όπου 60 φτάσαμε. Απλώς ήθελα να πω ότι εδώ πέρα σήμερα, εκτός των πολλών φίλων και πολλών αγνώσεων που ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουμε φίλοι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει και αυτό το βιβλίο και έχουν δουλέψει με πολλούς τρόπους και εκεί θέλω να επικεντρωθώ, γιατί παραδείγματος χάρη αυτό το βιβλίο δεν θα υπήρχε αν το Αμπανίκο δεν μας έδινε το χώρο. Είναι εδώ η Νόρα, μας φιλοξενεί εδώ και 4 χρόνια, μας φιλοξενούσε όταν κάναμε τη δουλειά για το Μινικουέντο, το πρώτο ας πούμε εγχείρημα, μας φιλοξένησε και για τα 2 χρόνια που κάναμε αυτή τη δουλειά, οπότε την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο αν οι εκδόσεις Σιδέρη δεν μας είχαν κακομάθει. Είναι εδώ ο Αντώνης Σιδέρης, ο εκδότης. Μας εκδίδουν, πιστέψανε σε αυτή τη δουλειά ή τέλος πάντων τους κάναμε να πιστέψουν, δεν ξέρω, θα σας πω και ο ίδιος μετά. Και έτσι κυκλοφορούμε. Και υπάρχει όλη η μεταφραστική ομάδα. Υπάρχει 12 άτομα που δούλεψαν πάρα πολύ επί 2 χρόνια σχεδόν για να βγει αυτό το βιβλίο. Δεν είναι όπως τα λέει η Μαρία, δεν είναι ένα βιβλίο δικό μου. Είναι ένα βιβλίο που απλώς, ας πούμε, είχα
την εποπτεία της μετάφρασης, αλλά η μετάφραση έχει γίνει από όλα τα άτομα και η επιμέλεια έχει γίνει από όλα τα άτομα. Και αν θέλετε μετά συζητάμε και πόσο δύσκολο ή πόσο περίπλοκο, αλλά και τελικά πόσο πλούσιο είναι πόσο πλούσια μπορεί να είναι όλη αυτή η δουλειά. Και βέβαια να μην ξεχάσω το Μιχάλη Μητσό, τον οποίο μπορεί να το ξέρω 25 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε σε κάτι, το απέφευγε συστηματικά και καλά έκανε ο άνθρωπος. Τώρα την πάτησε, έγραψε τον πρόλογο, έρθει να κάνει την παρουσίαση, καταλαβαίνετε. Για τον Νίκο Πρατσίνη δεν το συζητώ, έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα μαζί που τον ευχαριστώ που είναι σε μια ακόμα δουλειά εδώ παρόν. Λοιπόν, το βιβλίο τι φιλοδοξεί να είναι. Το βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανθολογία ερωτικού ισπανόφωνου μικροδιηγήματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει μικροδιηγήματα, αν δεν κάνω λάθος, από 8 χώρες στην Ισπανία και 7 χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια δίγλωση έκδοση, οπότε ανά πάσα στιγμή ο αναγνώστης, είτε ξέρει ισπανικά είτε όχι, μπορεί να κρίνει τη δουλειά. Οπότε υπάρχει μια διαρκής έκθεση της μεταφραστικής ομάδας. Και προσπαθήσαμε μέσα από τη συνεχή επεξεργασία των κειμένων, γιατί όπως σας είπα η δουλειά η συνολική κράτησε περίπου 2 χρόνια, να αποκτήσει η μετάφραση μια ροή στα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα να σέβεται το ύφος 42 συγγραφέων. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα μεταφραστικά θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Νίκο, που είναι ειδικός και η γνώμη του μετράει σε αυτά τα πράγματα. Και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι για αρχή αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Όντως και εγώ δεν περίμενα να είσαστε τόσο πολύ. Μερικοί έχουν έρθει και οφελώς, μερικοί δόλοι φοιτητές μου έχουν έρθει με το ζόρι. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και ποιο θα διαβάσει, ποιο θέλει να διαβάσει τελικά. Την απέτρεπα, τη είπα να σε μην διαβάσει, αλλά τελικά επιμένει. Θα σας διαβάσω ένα που πραγματικά το αγαπημένο μου είναι αυτό που είδα και πρώτο. Νομίζω το αγαπήσαμε όλοι οι μεταφραστές μας, δημιούργησε πολλές δυσκολίες. Θέλω να πιστεύω το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει. Αλλά είναι αυτό που πραγματικά με κέρδισε όταν είδα ότι υπάρχει αυτό το διήγημα, μπήκα στην ομάδα και γι' αυτό θα ήθελα να αρχίσω με αυτό. Και όχι λόγω ονόματος μόνο. Λοιπόν, τραγωδία. Η Μαρία Όλγα είναι μια γυναίκα γοητευτική. Ιδίως η πλευρά που ονομάζεται Όλγα. Παντρεύτηκε ένα παλικάρι μεγαλόσωμο και γεροδεμένο, λιγάκι αδέξιο, με ιδέες περιθικής, τακτοποιημένα σαν δέντρα σε δεδροστοιχεία. Αλλά η πλευρά που εκείνη πάντρεψε ήταν η πλευρά της που ονομαζόταν Μαρία. Η πλευρά της που λεγόταν Όλγα παρέμεινε ανήπαντρη και μετέπειτα απέκτησε έναν εραστή που τη λάτρευε και στα μάτια την κοιτούσε. Εκείνη δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο σύζυγός της εξαγριωνόταν και την κατηγορούσε για πιστία. Η Μαρία ήταν πιστή, απόλυτα πιστή. Τι δουλειά είχε εκείνος να τα βάζει με την Όλγα. Εκείνη δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο εκείνος δεν καταλάβαινε. Η Μαρία εκτελούσε τα καθήκοντά της, η πλευρά Όλγα λάτρευε τον εραστή της. Έφταιγε εκείνη άραγε για το διπλό της όνομα και για τις συνέπειες που αυτό μπορούσε να έχει. Έτσι, όταν ο σύζυγος πήρε το περίστροφο, εκείνη άνοιξε διάπλατα τα μάτια. Όχι από φόβο, αλλά από έκπληξη, μην μπορώντας να κατανοήσει μια τόσο παράλληλη ενέργεια. Όμως ο σύζυγος έκανε λάθος και σκότωσε τη Μαρία, τη δική της πλευρά, αντί να σκοτώσει την άλλη. Η Όλγα συνέχιζε να ζει στην αγκαλιά του εραστή της και πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη, μόνο που νιώθει κάπως αριστερόχη. Ο συγγραφέας Βισέντε Γουιδόμπρο από τη Χιλή. Λόγο θα δώσουμε στον κύριο Μιχάλη Μητσοβόλου. Καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Άλλωστε, όχι, την εισαγωγή την έκανα. Υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος εδώ που μπορεί να το βεβαιώσει, γιατί την έκανα το καλοκαίρι στις διακοπές. Αλλά, όπως είπε ο Κώστας, πώς το λέει, παλιός φίλος. Παλιός φίλος, ναι. Φίλος.
Όπως είπε, σε παρένθεση, εισαγωγικά. Όπως είπε ο Κώστας, εντάξει, εγώ έγραψα μια εισαγωγή και έτσι κι αλλιώς είμαι και εντελώς ακατάλληλος. Αποδείχθηκα εντελώς ακατάλληλος, γιατί τι λέω σε αυτήν την εισαγωγή, ότι προσπαθώ να βρω τον ορισμό του έρωτα. Και ψάχνω να βρω τον ορισμό του έρωτα τώρα σε διάφορα τραγούδια, σε διάφορα διηγήματα. Και τελικά τι κατάλαβα, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν βρήκα τίποτα. Βρήκα μόνο, όπως γράφω στο τέλος της εισαγωγής, ότι ο έρωτας είναι πολύ κοντά, έχει πολλά κοινά σημεία με το θάνατο. Αλλά τώρα αυτό το ξέραμε, νομίζω, δεν είναι καμία ανακάλυψη. Οπότε καλύτερα να μένουμε στις ιστορίες. Ιστορίες θέλουμε να ακούμε, ιστορίες θέλουμε να λέμε. Ακούγαμε τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, λέμε στα παιδιά μας, ελπίζουμε να τα λέμε στα εγγόνια μας. Με ιστορίες ζούμε. Άκουσα το πρωί κάποιον στο ραδιόφωνο που έλεγε ότι, ξέρετε, σήμερα το μεσημέρι πήγε ο Μητσοτάκης στο Παπούλια. Ο Μητσοτάκης είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όχι Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης είναι 96 ετών, έτσι, ο Παπούλιας είναι 84-85 νομίζω. Και έλεγε κάποιος στο ραδιόφωνο τι πήγαν να κάνουν. Προφανώς να λένε ιστορίες, να ανταλλάσσουν ιστορίες δηλαδή από τα παλιά. Να σώσουν τον τόπο πήγαν. Όχι, δεν νομίζω. Να βρουν ιστορίες. Ιστορίες, ξέρω εγώ, πολιτικές ιστορίες. Έρωτικες. Μπορεί ο Μητσοτάκης να λέγει για τη Μαρίκα. Ξέρω εγώ. Παππούλιας να λέγει για τον Ανδρέα. Έτσι. Λίγο ξέρω τον Ανδρέα. Πάση περιπτώσει. Ας μείνουμε λοιπόν στις ιστορίες. Εγώ, επειδή ο Κώστας μου απαγόρευσε, όπως ακούσατε, να μιλήσω για το βιβλίο, γιατί δεν είναι αντικειμενικός, είπα να σας διαβάσω μια ιστορία, ένα μίνι κουέντο ερώτικο. Τώρα, Κώστα, μίνι κουέντο έχει όρια λέξεων, είναι, ας πούμε, Νομίζω ότι δεν είναι πολύ έξω από το όριο, νομίζω ότι, εντάξει, είναι προς το μεγάλο, αλλά όχι τόσο όριων του βιβλίου. Λοιπόν, θέλω να σας το διαβάσω, δεν θα σας πω το συγγραφέα, θα σας το πω στο τέλος. Ο Αμπρόσιο ήταν ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος στην Αργεντινή. Μια μέρα η δικτατορία του Βιντέλα του έκανε μια πρόταση. Θα τον διόριζε πρίτανη στο Πανεπιστήμιο του Κούγιο με αντάλλαγμα να καταδίδει τους αντιπάλους του καθεστώτος. Εκείνος είπε όχι. Πήγε στο σπίτι του, έφτιαξε τις βαλίτσες του, πήρε τη γυναίκα του και τις τρεις κόρες του και την άλλη μέρα το πρωί-πρωί έφυγε την Ισπανία. Η αγωνία του, όταν έφτασε εκεί, ήταν να μάθει το ταχύτερο δυνατό όσο μπορούσε περισσότερα πράγματα για τη νέα του πατρίδα, ώστε να διευκολυνθεί και η προσαρμογή της οικογένειάς του. Το 1983, την πρώτη μέρα των θερινών τους διακοπών, ο Αμπρόσιο κατέβηκε στην παραλία. Πήκε στο νερό και πνίγηκε. 3 χρόνια αργότερα η οικογένειά του επέστρεψε στην Αργεντινή. Η μία από τις κόρες, η Φερνάντα, ήταν 10 ετών όταν έφυγε η οικογένεια από την Αργεντινή. Τα μόνα που μπόρεσε να πάρει μαζί της ήταν μια κούκλα και ένα βιβλίο του Μαρκ Τουέιν. Όταν επέστρεψε πια στην πατρίδα της είχε γίνει πανκ. Διάβαζε όμως με μανία Ισπανούς και Γάλλους, Βάγιεν Κλάν, Λαθαρίγιο Τόρμες, Μαλαρμέ, Βαλερία, Πολυνέα. Και μεγάλωνε στη γενέτειρά της στη Μεντόσα, μια επαρχία που είχε γίνει πια πολύ συντηρητική, σχεδόν αντιδραστική. Τα χρόνια πέρασαν. Την άνοιξη του 2013, η Φερνάντα γνώρισε σε ένα φεστιβάλ μαύρου μυθιστορήματος ένα συγγραφέα 18 χρόνια μεγαλύτερό της, τον Γκιγέρμο. Αντάλλαξαν βιβλία. Εκείνος της έδωσε ένα από τα τελευταία του, το Έθουσα Γκέσελ. Εκείνη το τελευταίο της. Ο τίτλος ήταν «Πώς να χρησιμοποιείται ένα κουτάλι». Κάπως έτσι ξεκίνησε ο δεσμός τους. Εκείνη χρειάστηκε να ταξιδέψει για ένα διάστημα στη Γαλλία, οπότε συμφώνησαν να ανταλλάσσουν επιστολές για να κρατήσουν τον έρωτά τους ζωντανό. Και στη συνέχεια να μετατρέψουν αυτές τις επιστολές σε βιβλίο. Τα πρόσωπα που διάλεξαν έχουν αντεστραμμένη φύση. Ένας άνδρας με γυναικεία καρδιά, αντιστοιχεί σε εκείνη, και μια γυναίκα με ανδρική καρδιά, αντιστοιχεί σε εκείνο. Η ιδέα είναι ότι ένας χειρουργός μεταμόσχευσε στον έναν την καρδιά του άλλου. Το μυθιστόρημα ξεκίνησε στο Παρίσι. Του έδωσαν τον τίτλο «Αντεστραμμένος έρωτας». Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Εντάξει, καταλάβατε ότι δεν πρόκειται για διήγημα, πρόκειται για πραγματική ιστορία. Οπότε μπορώ να περάσω στην τελευταία παράγραφο και να πω ότι το ζευγάρι αυτό είναι πραγματικό. Μίλησα στην ΕΛΠΑΗΣ πριν από λίγο καιρό. Εσείς που είστε Ισπανόφωνοι, πολύ όπως είστε, μπορεί να το έχετε διαβάσει. Μίλησα σε ένα ξενοδοχείο του Γκουαντανάμο. Η Φερνάντα μιλούσε για τον Γκιγέρμο και έλεγε είναι ο James Dean 40 χρόνια μεγαλύτερος. Και για τον εαυτό της και έλεγε είναι μια Αργεντίνα που δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Ο Γκιγέρμο μιλούσε για τη Φερνάντα, μου αρέσει τόσο η γραφή της, και για τον εαυτό του, μικρός ήμουν τροτσκιστής. Δεν μένουμε μαζί. Αν σας έλειπε η λογοτεχνία, ρωτά ο δημοσιογράφος της ΕΛΠΑΗΣ, θα σας έλειπε και ο έρωτας. Όχι, απαντάει η Φερνάντα. Η σχέση μας είναι πολύ σαρκική. Ο συγγραφέας λοιπόν αυτού του διηγήματος είναι η ίδια η ζωή. Έχω την αίσθηση ότι, ξαναλέω ότι ο έρωτας θα μας σώσει, οι ιστορίες θα μας σώσουν, οι ιστορίες ορθές, ιστορίες αντεστραμμένες, σαν κι αυτήν, ιστορίες αληθινές, ιστορίες επινοημένες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πρατσίνη, θα διαβάσω κι άλλο ένα. Συγγνώμη. Από αριθμό τους φαινομενικά ευτυχισμένους γάμους που γνωρίζω. 9. Ζητώ συγγνώμη αν διαφεύγει κάποιος. Κάρλος Βιτάλη, Αργεντινή. Νίκο. Καλησπέρα. Μνήμη ελέφαντα. Θεία ψαγμένη. Πήρα τηλέφωνο τη θεία μου τις προάλλες, να την ευχηθώ που γιόρταζε και της μίλησα για τη σημερινή μας εκδήλωση, με τα ερωτικά μικροδιηγήματα. Η θεία μου, που δεν είναι θεία μου, απλώς παλαιά φίλη της μητέρας μου, που τη λέω θεία και της αρέσει, είναι 80 φεύγα, φιλόλογος, ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, και από τα ισπανικά. Μέσω γαλλικών και ιταλικών, κανείς δεν είναι τέλειος. Ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται πραγματικά για ό,τι κάνω, αρκεί να άπτεται της τέχνης του λόγου. Ακούγοντας για ερωτικά μικροδιηγήματα, ρώτησε ειρωνικά, «Και τι έκταση έχουν αυτά, πόσο διαρκούν, όσο διαρκεί η πράξη?» «Ναι, θεία, τα διαβάζεις σε μια ξαπλωσιά», απάντησα κι εγώ, παραφράζοντας τη γνωστή θέση του Edgar Allan Poe, ότι το δείγμα πρέπει να είναι σύντομο, να μπορεί να διαβαστεί σε μια καθησιά. Βέβαια, θεία, ως γνωστόν, σε κάποιες περιπτώσεις η πράξη είναι λίαν σύντομη. Σε κάποιες άλλες διαρκεί κάποιο χρόνο. Έτσι και στα ερωτικά μικροδιηγήματα έχουμε ποικιλία. Θα σου φέρω ένα αντίτυπο. Να μην φέρεις, τζάμπα θα πάει. Μη λες μεγάλα λόγια, θεία. Τα 71 μικροδιηγήματα, πρόπεση, τα διάβασες τελικά. Παρότι μου είχες πει τα ίδια. Και μάλιστα κάποια σου άρεσαν, όπως είπες. Να σου πω ποια ήταν. Πού τα θυμάσαι? Έχω μνήμη ελέφαντα εγώ, θεία. Ελπίζω να μην μοιάζεις με ελέφαντα και στην πράξη. Είπε με ένα γελάκι. Αν και ποιος τη χάρη σου. Ίσως ευνεώσουν για να γράψεις το τέλειο ερωτικό μικροδίηγμα. Παραξενεύτηκα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια. Ο ελέφαντας συνευρίσκεται κάθε 3 με 4 χρόνια. Η συνουσία του διαρκεί γύρω στα 15 δευτερόλεπτα. Ψαγμένη η θεία. τι θέλω να πω με δύο λόγια κάποια πράγματα που τα
τα σκέφτηκα πιάνοντας το βιβλίο μου. Είχε πει ο Κωνσταντίνος ότι είναι ερωτικά μικροδιηγήματα από την Ισπανία προφανώς, και καθότι ισπανόφωνα και από τη Λατινική Αμερική. Θα υπήρχε ποικιλία. Αυτό είναι προφανές. Θα υπήρχε ποικιλία, όχι τόσο γλωσσικά. Θα υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία πολιτισμικά, θα λέγαμε. Και αυτό μ' άρεσε. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι, πιάνοντας το βιβλίο, είναι πρώτα απ' όλα ο τίτλος, ερωτικά. Εγώ σκέφτηκα αμέσως το ερωτικά. Όχι με την έννοια την ελληνική του έρωτα, αλλά την ισπανική. Νομίζω και η ίδια είναι και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Του erotic, δηλαδή του σεξουαλικός. Είχα σκεφτεί ότι θα είναι ερωτογραφήματα, ίσως, όχι ερωτικά διηγήματα. Λάθος μου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο είναι ο έρωτας όπως μπορεί κανείς να τον δει από πάρα πάρα πολλές πλευρές. Όπως είπε και ο Μιχάλης, από τόσο πολλές πλευρές που σε κάνει να σκέφτεσαι τι είναι ο έρωτας. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται πρώτης όψεως, αλλά αυτό είναι το πρώτο στοιχείο του βιβλίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την επιλογή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη μετάφραση. Εδώ ως μεταφραστής και ως καθηγητής μετάφρασης με κάποιους από τους μαθητές έχουμε δουλέψει μαζί, και από τους μαθητές που δούλεψαν και συνεργάστηκαν με τον Κωνσταντίνο, έχω να πω το εξής. Μεταφραστικά είναι πάρα πολύ καλύτερο το βιβλίο αυτό από το προηγούμενο. Και οι δυσκολίες ήταν περισσότερες, θα έλεγα. Θα σας πω μόνο μία. Νομίζω μετά καλό είναι να πάρουν και άλλοι το λόγο από αυτούς που συνεργάστηκαν. Το φίλο των Αγγέλων, το El Sexo de Los Angeles. Το βλέπεις έτσι, λες, το φίλο των Αγγέλων. Πρέπει να προσέξεις όμως και να βάλεις κάτι που να έχει σχέση με το κείμενο. Οι Άγγελοι και το σεξ. Γιατί το σεξ βασικά σημαίνει πρώτα απ' όλα φίλο, και έχουμε τη γνωστή ιστορία περί του φίλου των Αγγέλων στο Μεσαίωνα. Το πάλεψαν. Έβγαλαν κάτι που δεν πρόδωσε καθόλου το κείμενο, αποφεύγοντας να κάνουν το εφέ του φίλου των Αγγέλων. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες λύσεις που εγώ θα τις έλεγα μετρημένες. Τι σημαίνει μετρημένες? Ο ένας μεταφραστής, όποιος και να είναι και ο πιο ταπεινός, από ένα σημείο και πέρα αρχίζει να νιώθει δημιουργός. Είναι δημιουργός, αλλά είναι δημιουργός μέσα σε κάποια πάρα πολύ αυστηρά πλαίσια. Θα έλεγα δεν είναι ζωγράφος, είναι γεωγράφος βυζαντινός, με αυστηρή δισιπλίν, με αυστηρούς κανόνες. Μέχρι εκεί. Όταν δουλεύουν πάρα πολύ, ο ένας κατά κάποιο τρόπο ελέγχει τον άλλον. Αυτό φαίνεται στο βιβλίο. Βέβαια είναι πολυτέλεια η συλλογική μετάφραση, δεν ξέρω πόσες ώρες πήρε για να βγει αυτό το βιβλιαράκι. Τι να κάνουμε, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον αυτή την πολυτέλεια. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη μετάφραση, έχει να κάνει με αυτό που λένε habitus, τη συνήθεια του μεταφραστή. Ένας μεταφραστής, γιατί και αυτός μιλάει, συνήθως γράφει κιόλας, γράφει και δικά του πράγματα, κάποια που απλά, μέχρι σύνθετα, έχει κάποια habitus, κάποιες έξεις, χούλια θα λέγαμε. Αυτό, αν πιάσει κανείς τα βιβλία που έχει μεταφράσει, έστω και να ανήκουν σε άλλες εποχές, σε άλλα ρεύματα, αυτό κάπου φαίνεται. Δεν εκτίθεται και πολύ ο μεταφραστής, βέβαια. Γιατί διαβάζεις ένα βιβλίο, τον διαβάζεις όταν έχει μεταφράσει Μπαλζάκ. Μετά από καιρό, χρόνια, τον διαβάζεις όταν έχει μεταφράσει Κενό. Εντάξει, τα χούλια μπορεί να είναι τα ίδια και τελικά πίσω από τον Μπαλζάκ και τον Κενό να είναι ο Γιάννης ή η Μαρία. Αλλά κάπου το πράγμα κολλάζεται. Όταν έχεις όμως τόσα διαφορετικά διηγήματα τόσο διαφορετικών συγγραφέων, αν τα έκανε ένας, θα τα ισοπαίδωνε. Κάνοντας τα πολύ, τα χούλια πήγαν στην πάντα. Αυτά ήθελα να πω. Και νομίζω να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Η ιδέα είναι ότι θα διαβάσει άλλο ένα η Μαρία και μετά μπορείς να εκθέσεις όποιους θέλεις από τους μεταφραστές, γιατί μόνο τους δεν πρόκειται να εκθέσουν, οπότε... Άλλο ένα, το Όσκα Σιβάν από την Ισπανία.
πίσω από τον τοίχο. Τους ακούω να συνουσιάζονται όλη την ώρα, πίσω από τον τοίχο του δωματίου. Ίσως έπρεπε να τους είχα ετυχήσει χώρια. Και θα διαβάσω άλλο ένα που, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι το αγαπημένο πάρα πολλών, όχι τόσο εμάς της μεταφραστικής ομάδας, αλλά από τους ανθρώπους που δεν είχαν διαβάσει το βιβλίο, νομίζω ότι αυτό αρέσει πολύ. Γι' αυτό και θα σας το διαβάσω. Το ερωτικό τρίγωνο. Η αρσενική φάλαινα ήταν απαρηγόρητη, γιατί το τέρι της είχε ερωτευτεί ένα υποβρύχιο. Κάρλος Έκτος Γονθάλες, Πουχιάου, απ' τη Χιλή. Έχω να κάνω μια ερώτηση, κυρίως σε όσους συμμετείχαν. Είδαν καμιά διαφορά, όποιος ή όποια θέλει μιλάει, στα ισπανικά και σε όλα τα λατινοαμερικάνικα συλλήβδη? Αυτό ο Βαγγέλης. Γιατί έχει άποψη. Ίσως να διαβάσει και κάποιον τα αγαπημένα. Ο Βαγγέλης έχει και μικρόφωνο και άποψη και μικρόφωνο. Έχει πάρει μικρόφωνο. Όχι, θα πάρει τώρα. Θα το δω. Ειλικρινά έχει άποψη γι' αυτό. Να πεις την άποψή σου. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βαγγέλης Καμπούνιας. Συμμετείχα στις δύο φάσεις του σεμιναρίου από τα οποία προέκυψε τελικά το βιβλίο. Εμένα βασική μου παρατήρηση σχετικά με τα μικροδιηγήματα των Λατινοαμερικάνων και των Ισπανών είναι ότι εμένα των Λατινοαμερικάνων μου φανήκαν λίγο πιο συντηρητικά σε σχέση με τον έρωτα, σε σχέση με τον Ισπανό. Τώρα αυτό είναι καθαρά προσωπική οπτική. Τώρα σε σχέση με την όλη διαδικασία, νομίζω ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που όλοι είχαμε να προτείνουμε κάτι, στο τέλος επικρατούσε η πιο αυτή που άρεσε περισσότερο στους πιο πολλούς. Καμιά φορά ίσως και η πιο ανώδυνη. Αυτά. Αυτό που θέλει να πει, δεν το λέει, είναι ότι ένας από τους κινδύνους της συλλογικής μετάφρασης, αυτό που εκδίασε πριν ο Νίκος έχει δίκιο, ότι κάπως παίρνουν στην άκρη πράγματα τα οποία θα φαινόντουσαν κάπως ιδιότυπα. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές αυτό το ίδιο γεγονός κάνει μια μετάφραση, δεν θα το πω πιο συντηρητική, αλλά την κάνει να είναι πιο λιγότερο κραυγαλαία. Έτσι. Μερικά μικροδιηγήματα ίσως να το χρειαζόντουσαν αυτό. Δηλαδή, να πούμε και τα αρνητικά της μετάφρασης. Αυτό δεν θες να πεις. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν ότι μια πάρα πολύ ωραία λύση θα ήταν να προσυπογράφει ο καθένας ότι με ό,τι διαφωνεί να λέει εγώ δεν το υπογράφω αυτό, θα ήθελα την τάδε λέξη. Αυτό θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκδοσία, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τώρα οφείλω να ομολογήσω στην ομίγυρη ότι σε ένα μικροδιήγημα δεν συμμετείχα καθόλου. Και είχα άποψη γι' αυτό, για το λέω, είχα άποψη γι' αυτό, θεώρησα και μάλλον ήταν λάθος μου. Μου αποδείξαν όλοι οι υπόλοιποι ότι γίνεται καταπληκτική μετάφραση και μπορεί να γίνει, αλλά ένα νόμιζα ότι η μουσικότητα του αρχικού κειμένου δεν μπορεί να αποδοθεί σε καμία άλλη γλώσσα. Και ευτυχώς οι υπόλοιποι μου απέδειξαν το αντίθετο. Βαγγέλης είπε ότι πολλές φορές σε περιπτώσεις δυσκολίας καταλήγουμε ίσως στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Έτσι.
Ναι, είναι αυτό το πράγμα, βέβαια. Από την άλλη μεριά είναι και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος και που σε μεγάλο βαθμό το προσυπογράφω. Συνολικά η μετάφραση για το σύνολο όλων των ποικίλων βιβλίων είναι σεμνή και μετρημένη. Ίσως οι πολύ brilliant δεν μπόρεσαν να βρουν έναν brilliant και τολμηρό μεταφραστή, εντάξει. Αλλά συνολικά το βιβλίο δείχνει την ποικιλία. Γι' αυτό σε βιβλία που υπάρχουν πολλές φωνές, πολλές συγγραφικές φωνές, η συλλογική μετάφραση είναι συνολικά καλύτερη, αυτό θέλω να πω. Τώρα ένα δεύτερο, σε σχέση με την επιλογή. Την επιλογή την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ή προτείναν και κάποιοι άλλοι, οι άλλες. Την επιλογή την είχα κάνει εγώ. Εγώ τα αναλαμβάνω την ευθύνη. Εκτός από εμένα. Αλλά ναι, τα περισσότερα δεν επέλεξα εγώ. Λέω ότι τα περισσότερα τα επέλεξα εγώ και αναλαμβάνω την ευθύνη. Ποιο δεν είχα επιλέξει. Α, μάλιστα, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα έχει και μαύρο πρόβατο. Αυτό το μαύρο πρόβατο λέγεται Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, λοιπόν, έχει έναν αγαπημένο Αργεντινό συγγραφέα. Όχι, δύο επέλεξε, γιατί τον έχουμε διπλούν. Βαγγέλη, θέλει να διαβάσει το τετραγώνιο. Όχι. Όχι, δεν θέλει, ωραία. Ο Μιχάλης δεν διαβάσει τον αγαπημένο του. Ναι, το έχει δηλώσει στο πρόλογο ότι του αρέσει η τάση. Είναι το πρώτο τελευταίο. Και ενώ σου εσύ, κρυμμένος πίσω από τις κουρτίνες του σαλονιού σου, με κοιτάζεις, γυναίκα να διαβάσει αυτό. Ξανά. Με άλλη φωνή. Λέω καλά. Και ενώ σου εσύ, κρυμμένος πίσω από τις κουρτίνες του σαλονιού σου μου κοιτάζεις, εγώ ανοίγω τα πόδια μου δίπλα στην πισίνα και τα τρίβω το ένα με το άλλο, πολύ αργά, το κεφάλι προς τα πίσω, τα μάτια ανοιχτά πίσω από τα γυαλιά ηλίου, και μιλάω για την γάτα μου με την αραβωνιαστιά σου. Δεν έχουμε πολλά τέτοια εξόλους και πρόλης, αλλά... αναφερόμενος στους συνεργάτες, ξέχασα γιατί δεν είχα δει τώρα την είδα, ότι είναι εδώ και ο άνθρωπος που φταίει για το εξώφυλλο, που φταίει για το πιστόφυλλο, για όλα τα υπόλοιπα. Είναι η Ειρήνη Παλιούρα, είναι εκεί πέρα πίσω. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη, για την υπομονή σου και για τις ιδέες σου. Λοιπόν, αυτά. Τέλος. Φτάνει. Όσοι θέλετε να μιλήσετε, θα τα πείτε κατηδίαν στους συντελεστές. Έτσι κι αλλιώς, γεμάτος συντελεστές είναι ο χώρος. Θα πιάσετε από έναν και θα του τα πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον χώρο που έχουμε στην εξαιρία. Ευχαριστούμε τον Λεξικό. Narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano y un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis. Corre por mis venas.
es mi último tango en Atenas.